Η ζωή στο χωριό τις χειμωνιάτικες μέρες δύσκολη, ειδικά στις ορεινές κοινότητες όπου οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε μέσο και τρόπο να ζεσταθούν, και αν είναι εφικτό με χαμηλό κόστος. Σαν Ήπειρος έχουμε ξεχαστεί εντελώς, αλλά για να καταλάβει κάποιος τα προβλήματα εδώ, ας έρθει εδώ να μείνει μια εβδομάδα και τότε νομίζω θα καταλάβει πώς περνούμε. Όχι μόνο δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Πώς να τα βγάλουμε, ότι βγάλουμε με τα μεροκάματα και που καμιά δουλειά ψευτοπερνούμε. Δεν έχει μεγάλα πράγματα και ξέρω ότι ο παραπάνω κόσμος είναι δυστυχισμένος. Μοναδικό εφόδιο για ζεστασιά τα ξύλα, αφού όπως λένε οι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων, το πετρέλαιο θέρμασης είναι απαγορευτικό λόγω κόστους, ειδικά όταν πιάνεις κάθε τέλος του μήνα χαμηλή σύνταξη. Πάρα πολλά δύσκολη ζωή μας στο χωριό, πολύ κρύο. Τα πετρέλαια είναι ακριβά. Για να καταλάβεις, έχει 4-5 χρόνια που δεν ανάβουμε τη θέρμανση γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε το φορτίο. Τα βγάζουμε πέρα με τα ξύλα. Το πετρέλαιο είναι ακριβό. Κατά τα άλλα, τώρα έχει 2 μέρες βρέχει. Οι ορεινές και οι μυορεινές περιοχές της Λεμεσού καταγράφουν θερμοκρασίες κοντά στο 0 και οι κάτοικοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ζητούν τη στήριξη του κράτους. Πολλά δύσκολη. Πώς τα βγάζετε τα. Πώς τα βγάζουμε πέρα. Πώς θα τα βγάλουμε. Με 670 το μήνα, πώς θα τα βγάλουμε. Πετρέλαια μας, πράγματα μας, δεν τα βγάζουμε. Βεβαίως είναι δύσκολα, διότι ο χειμώνας έχουν τζάκι με τα ξύλα. Τα πετρέλαια ούτε περίπτωση. Πετρέλαιο είναι εσύ. Είναι ακριβό το πετρέλαιο. Δεν σου φέρει. Δεν σου φέρει ο πετρέλαιο. Διότι η σύνταξη που πιάνουμε είναι λί, μόνο με τα ξύλα. Το κόστος είναι λίγο δύσκολο. Προσπαθούμε όσο πιο οικονομικά μπορούμε να περνούμε. Σύμφωνα με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών, αυξημένα είναι τα έξοδα και για τη διαβίωσή τους.